Είδηση υπάρχει, κύριε Καραθανασόπουλε. Είδηση με την έννοια ότι υπάρχει κάτι διαφορετικό, όχι. Όχι. Γιατί το λέμε, γιατί είχαμε ένα παζάρι τις προηγούμενες μέρες. Αυτό το παζάρι κατέληξε μια συμφωνία αμοιβαία που εξυπηρετεί και τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Καμένο για το νέο τους αφήγημα την επόμενη μέρα. Και επί της ουσίας έχουμε μια νέα κυβέρνηση, όπως λένε τα πράγματα, η οποία έχει πάρει ήδη ψήφο εμπιστοσύνης. Και έχει πάρει ήδη ψήφο εμπιστοσύνης από τον πρέσβη των ΗΠΑ, τον κύριο Πάγιακ. Έχει πάρει ψήφο εμπιστοσύνης πολύ πρόσφατα από την κυρία Μέρκελ με την επίσκεψη που έγινε εδώ. Και από αυτήν, όπως είναι φανερό, ότι ο λαός πρέπει να φυλάγεται από αυτή τη νέα κυβέρνηση. Γιατί ακριβώς θα συνεχίσει από εκεί που σταμάτησε προηγούμενη η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΡΑ. Δηλαδή τι, να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει απέναντι στις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ για ισχυροποίηση της παρουσίας τους εδώ στα Δυτικά Βαλκάνια μέσα από τη Συμφωνία των Πρεσπών. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, στις υπόλοιπες δεσμεύσεις τις οποίες έχει απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συνολικά στο κεφάλαιο ότι θα προχωρήσει την αντιλαϊκή, την ταξική πολιτική απέναντι στους εργαζόμενους και στα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα. Και από αυτή την άποψη, λοιπόν, εμείς λέμε καθαρά ότι πρέπει να μην νομιμοποιηθεί στη λαϊκή συνείδηση η νέα κυβέρνηση ότι έχουν κάτι διαφορετικό. Κύριε Καθασόπουλε, θέλω να μείνω λίγο σε αυτό. Εσείς έχετε κάθε λόγο να φωτογραφίζετε, να καταγγέλλετε και να αξιολογείτε τις εξελίξεις έτσι. Λόγω της ιστορικής διαδρομής και των τοποθετήσεων του ΚΚΕ. Το ερώτημα που είναι που θέτω σε εσάς είναι ότι θέλω να μου αξιολογήσετε και τη στάση των άλλων κομμάτων όπου αφισβητούν πράγματα, για αυτά που είπατε πριν, για την κυρία Μέρκελ, για τον αμερικανικό παράγοντα, δηλαδή τη στάση του Κινάλ στην προκειμένη περίπτωση, των σοσιαλδημοκρατών δηλαδή, αλλά και τη στάση και τη Νέα Δημοκρατία στην προκειμένη περίπτωση. Δηλαδή, ωραία, ο λαός να καταδικάσει και να καταλάβει. Αλλά θα φέρει τον κύριο Μητσοτάκη. Ή να φέρει τον κύριο Μητσοτάκη. Εμείς, κοιτάξτε, λέμε ότι βεβαίως πρέπει να καταδικάσει την κυβέρνηση, αλλά βεβαίως και να μην ξεπλύνει τα προηγούμενα κόμματα. Και την Νέα Δημοκρατία και το Κινάλ, που έχουν τεράστιες ευθύνες απέναντι στην εξέλιξη των πραγμάτων και μάλιστα η κυβέρνηση η σημερινή συνέχισε την πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων και αυτοί που θα ακολουθήσουν θα συνεχίσουν την ίδια πολιτική, η επόμενη. Mm. Από αυτήν από λοιπόν πρέπει να αποδυναμωθούν, εμείς λέμε. Να αποδυναμωθεί βεβαίως ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και η Νέα Δημοκρατία ταυτόχρονα, ούτως ώστε να μπορέσει να ισχυροποιηθεί ακόμη περισσότερο ο λαϊκός παράγοντας. Πώς θα ισχυροποιηθεί ο λαϊκός παράγοντας? Μέσα από την ισχυροποίηση του ΚΚΕ. Κοιτάξτε, κύριε Αρβανιτή, βλέπουμε ότι στο τελευταίο διάστημα εντείνεται ένα λησβερίσι ανάμεσα στα κόμματα για το οποίο θα κάνουν τις περισσότερες μεταγραφές από τους υπάρχοντες βουλευτές. Πάντα γίνονταν αυτό. Πάντα σήμερα πολύ περισσότερο γιατί το πολιτικό πεδίο είναι πολύ ρευστό. Το αστικό πολιτικό σύστημα είναι ακόμη σε κατάσταση ρευστή. Άρα λοιπόν έχουμε πολύ εύκολα μετακινήσεις. Αυτές οι μετακινήσεις πέρα από τον τυχοδιοκτισμό που μπορεί να έχουν. Το προσωπικό εννοείται. Το προσωπικό, του καθενός. Ναι. Κρύβουν και τι άλλο. Ότι υπάρχουν, είναι πολύ μικρές οι διαφορές ανάμεσα στα κόμματα, οι πολιτικές διαφορές. Άρα πολύ εύκολα ένας μπορεί να μετακινηθεί από ένα κόμμα στον άλλο. Ενώ παλιότερα ήταν πολύ πιο δύσκολο αυτό. Και από αυτή την άποψη λοιπόν αυτοί ότι συρρυκνώνονται οι διαφορές τους, δεν έχουν πλέον μεγάλες διαφορές. Άρα πρέπει ο λαός να κάνει τη διαφορά. Η ισχυροποίηση του ΚΚΕ που αποτελεί σταθερή δύναμη σε πολιτικό επίπεδο και όχι μόνο σταθερή αλλά και πρωταγωνίστηκε στην ανάπτυξη των αγώνων το προηγούμενο διάστημα αποτελεί και το εχέγγυο ακριβώς ο λαός να βγει στο προσκήνιο των εξελίξεων, να ισχυροποιηθεί ακόμη περισσότερο για να μπορέσει να έχει και κατακτήσεις και αποτροπή της πολιτικής να ανοίξει τον δρόμο για την διαφορά πολιτική. Στις νέες συγκυρίες, βλέπετε κάποια αναταραχή ουσιαστικά ή πάμε σε μια βατή κοινοβουλευτική διαδικασία όπου θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ή θα πάμε σε εκλογές? Κοιτάξτε, καταρχάς ότι είναι ρευστό το πολιτικό σύστημα είναι ρευστό. Υπάρχει αυτή η ρευστότητα. Θα ξεκαθαρίσει μέχρι τις εκλογές, δεν φαίνεται. Και μετά τις εκλογές, μάλλον θα συνεχίσει αυτή η ρευστότητα από τη στιγμή που έχει ζητήματα και σε επίπεδο οικονομίας. Mm-hmm. Έχουμε μια βέβαιη ανάκαμψη. Έχουμε δυσκολίες συνολικότερα στην καπιταλιστική οικονομία σε διεθνές επίπεδο, άρα δηλαδή και πιθανότητα εκδήλωση νέα καπιταλιστικής κρίσης. Έχουμε τις γεωπολιτικές εξέλιξεις που ενισχύουν ακόμη περισσότερο την αναταραχή στα βόρεια σύνορά μας. Άρα λοιπόν η ρευστότητα θα υπάρχει. Το θέμα ποιο είναι, πηγαίνοντας προς τις εκλογές και μετά τις εκλογές, ποιο μπλοκ δυνάμεων θα ισχυροποιηθεί. Αλλά και εσύ είσαι μόνος σου. Ακούστε να δείτε, γιατί το λέμε αυτό, ποιο μπλοκ δυνάμεων, γιατί ακριβώς οι άλλοι έχουν αυτοποθετηθεί. Η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, οι ανεξάρτητοι Έλληνες και όλα τα υπόλοιπα κόμματα είναι με την ισχυροποίηση του αμερικάνικου και του ανατολικού παράγοντα στα βόρεια σύνορα. Δεν διαφωνούν.
Άρα υπάρχει μια κοινή συνισταμένη. Δεύτερον, είναι, με την, είναι με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Λυκοσυμμαχία, που αυτή η πολιτική έχει οδηγήσει στην επίθεση απέναντι στα δικαιώματα των εργαζομένων, όχι μόνο στην Ελλάδα, και στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα μπλοκ δυνάμεων τέτοιων αντιδραστικών. Μάλλον που ακολουθεί αντιδραστική πολιτική και που δεν εξυπηρετεί τα δικαιώματα. Να μου γίνεται και μια τρέλα, δεν ξέρω αν ακούσατε πριν, συγγνώμη. Έχουμε τις αριστερές δυνάμεις και αριστερές δυνάμεις το απελευθερωτικό αγώνα των Κούρδων, όπου τη στηρίζει ο Αμερικάνικος Ιμπεριαλισμός, ναι, όπου έρχεται ο αυταρχικός Ερντογάν. Δηλαδή, εδώ έχει χάσει μάνα το παιδί. Προσέξτε, και το παιδί όλα, τη μάνα. Όλα αυτά είναι προσωρινές στηρίξεις. Είναι λυκοφιλίες αυτά. Μαζί σας. Όλοι συμφωνούν. Και τρεις εδώ συμφωνούν. Είναι λυκοφιλίες αυτά τα πράγματα. Εντάξει, δεν διαφωνώ. Αν πιστεύουμε, είναι μια τρέλα ότι μπορεί. Γιατί ακριβώς θέλουν να προασπίσουν τα συμφέροντά τους. Άρα λοιπόν αξιοποιούν κάθε παίκτης που θα μπορεί να τους είναι χρήσιμος. Όπως για παράδειγμα οι Αμερικάνοι τώρα με τους Κούρδους. Και από αυτήν την άποψη, το να αθωώσουμε τους Αμερικάνους για την επίθεση, τον βομβαρδισμό και τον διαμερισμό της Συρίας, όπως και αλλού, είναι ένα ζήτημα πολύ μεγάλο. Mm. Ακριβώς λόγω της προσωρινής στάσης απέναντι στους Κούρδους, που και αυτό πάλι δεν επιβεβαιώνεται από τα πράγματα και τις στάσεις που έχουν απέναντι στην Τουρκία. Άρα λοιπόν, από αυτή την άποψη, μιλάμε καθαρά. Αν θα ισχυροποιηθεί δηλαδή αυτό το μπλοκ των δυνάμεων, που επί της ουσίας είναι με τον Ευρωμονόδρομο, ή είναι με την ισχυροποίηση του ΝΑΤΟ και των Αμερικάνων στην περιοχή, ή θα δυναμωθεί ο λαϊκός παράγοντας, θα δυναμώσει ο λαϊκός παράγοντας. Και βλέπουμε εκ των πραγμάτων ότι μόνη πολιτική δύναμη. Δεν μπορούμε να το συζητήσουμε. Πάμε σε εκλογές, καραμπινάτα. Ναι. Μπορούμε να το συζητήσουμε. Μόνη πολιτική δύναμη που θέλει τον λαό δυνατό, που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να οργανώσει από καλύτερη θέση την πάλη του λαό και πρωτοστάτη. Να βγάλω είδηση. Το ΚΚΕ. Να βγάλω μια είδηση. Και από αυτή την άποψη, λοιπόν, εμείς κάνουμε κάλεσμα, κύριε Αρβανίτη, σε όλους αυτούς οι οποίοι μπορεί να έχουν επιφυλάξει με το ΚΚΕ, αλλά που στο κάτω-κάτω της γραφής, στο κύριο σήμερα, ότι πρέπει να δυναμώσει ο λαϊκός παράγοντας και να αποδυναμωθεί αυτή τη δύναμη, πρέπει να βρούμε κοινή βηματισμό, κοινή υπερπατησία. Για με αυτού που θεωρώ τον εαυτό του αριστερό. Ναι. Εγώ σήμερα. Τη χάρηκα την κουβέντα, δηλαδή ήταν καθαρά. Ο κύριος Βέτας είπε ότι θα πάρουν οι εξελίξεις όπως είναι, αλλά πρέπει να περάσουν 2-3 θετικά νομοσχέδια για τους πολίτες και να πάμε συνδεδεμένα. Αυτά είναι μέτρα αναδιανομής της φτώχειας. Εντάξει, ωραία, εντάξει. Αλλά η ουσία δεν αλλάζει. Εντάξει, το καλό το μεροκάμα τώρα να μου πάει. Ποιο νόμο θα είναι, ποιο νόμο θα είναι, κύριε Αρβανίτη. Να ρωτήσω, θα είναι ο νόμο του Βρούτσι που θα υλοποιηθεί. Και από αυτή την άποψη, αυτό το οποίο καταδικάζει αυτή είναι η λογική τη πάλι ανάμεσα στου εργαζόμενου και στου εργοδότες. Γιατί η κυβέρνηση θα καθορίζει. Και σε μια άλλη συνθήκη, όπου θα έχουμε ύφεση, τότε θα σου πει η κυβέρνηση με βάση το συγκεκριμένο νομοσχέδιο πρέπει να μειωθεί ο κατώτερο μισθό, γιατί φτύρεται. Να βγάλω μια είδηση. Βοήθαμε λίγο. Της ανταγωνιστικότητας και ο Βέτας λοιπόν είπε ότι αυτό θα είναι και συντεταγμένο, όπως το είπε ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή θα πάμε σε εκλογές. Δηλαδή σε... Ο εξαιρετικός ο κ. Κατρίλης, καλεσμένος μας, λέει τώρα. Το είπε και προχθές. Τώρα εκλογές, τώρα, τώρα, τώρα. Και ο γραμματέας του κόμματος το είχε πει. Εσείς λέτε τώρα. Είναι πάμε. Όχι, λέτε. Εμείς λέμε να πάμε σε εκλογές όποτε είναι να γίνουν, ας γίνουν. Δεν μας πειράζει το θα πότε θα γίνουν. Θα γίνουν έτσι κι αλλιώς. Είτε γίνουν σε 2 μήνες, είτε γίνουν σε 8, εκλογές θα γίνουν. Το θέμα είναι ο λαός να μην ανακόψει αυτή τη στιγμή, στο όνομα ότι θα γίνουν εκλογές, την αγωνιστική του διάθεση. Να μην υποχωρήσει αυτή η διάθεση. Να μην έχει αυταπάτες. Άρα λοιπόν, εντάξει, να, από καλύτερες θέσεις να παλέψει και να διαμορφώσει τις προϋποθέσεις της εκλογής, να πάνω, κύριε Αρβανίτη, για το λαό.